Σωστά. Ακούγομαι μάλλον, ε. Τελείωσε και το τραγουδάκι μας. Γεια σας, γεια σας. Επιστρέψαμε μετά από ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Νομίζω ότι έχω ξεχάσει να πατάω εδώ τα κουμπάκια, να το παίζω και ηχολήπτης μαζί, αλλά κάτι γίνεται. Βέβαια θα το δω στη μαγνητοσκοπημένη εκπομπή να δούμε πώς ακούστηκα. Θυμάμαι και την περσινή εκπομπή τέτοια μέρα. Και γιατί λέω τέτοια μέρα? Γιατί ήταν Black Friday. Κίνηση παντού. Νομίζω ότι αν το συγκρίνουμε πέρυσι, γιατί πάλι ήμουν στο κέντρο, πάλι μετά τη δουλειά, πάλι στους δρόμους, έχει κάπως ηρεμήσει το πράγμα και η κίνηση. Τώρα δεν ξέρω γιατί κρατάμε τα χρήματά μας για το δύσκολο χειμώνα που όλοι περιμένουμε. Δεν ξέρω γιατί. Έχω και ένα αφιέρωμα σήμερα για την Black Friday. Τι θα κάνουμε φέτος? Ξέρω, λέμε να κάνουμε αυτές τις τρεις ενότητες πολύ ωραίες: ομορφιά, μόδα και ευζήν. Ίσως να έχουμε και καλεσμένους, θα το δούμε. Μία φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, 9.30 με 10.30. Λίγο σήμερα άργησα γιατί με καθυστέρησαν τα ψώνια της Black Friday. Τι άλλο να πούμε? Τι να κάνουμε? Να κάνουμε αναδρομή του καλοκαιριού δεν ταιριάζει τώρα, γιατί νομίζω ότι ό,τι κάναμε. Πιάσανε τα κρύα σιγά σιγά. Οπότε θα μπούμε στο mood κατευθείαν. Και θα ξεκινήσω με αυτά τα παραδοσιακά που ξεκινάμε πάντα σε αυτή την εκπομπή. Με ποια δηλαδή? Ξεκινάμε από το τι μέρα έχουμε. Να πούμε χρόνια πολλά στην Κατερίνη που γιορτάζει. Και βλέπω εδώ στο μερολόγιο μου ότι γιορτάζει και ο Μερκούριος. Δεν έχω κανέναν.
Τώρα επέτειοι και λοιπές εορτές, Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, πιο σύγχρονο δεν γίνεται θέμα. Έχουμε και ένα άρθρο μετά και γι' αυτό να διαβάσουμε. Και εδώ γράφει ότι έχουμε και ημέρα πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης. Και διάφορες άλλες λεπτομέρειες ίσως που δεν μας ενδιαφέρει. Συνήθως διαβάζουμε τους βίους Αγίων, αλλά πραγματικά της Αγίας Εκατερίνης είναι πολύ γνωστός, οπότε δεν θα μπούμε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Είπαμε Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Το αποφάσισε λοιπόν η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου του 1999. Ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, για να αναδείξει τη σημασία όλου αυτού του κινήματος. Ωραία. Είχα εδώ κρατήσει και για την Αγία Εκατερίνη έτσι, ένα περιληπτικό βίο, αλλά δεν θα το διαβάσουμε τώρα, γιατί δεν προλάβουμε να πούμε τα υπόλοιπα. Και μετά ξεκινάμε διάφορα εδώ θέματα. Έχουμε για μόδα, ομορφιά. Φέτος θα πρότεινα να κλείνουμε έτσι την εκπομπή με κάτι ευχάριστο, με κάτι που μπορεί να μας προβληματίσει ευχάριστα, με κάτι που να είναι αισιόδοξο, γιατί πραγματικά υπάρχει τόσο έτσι αρνητικό πρόσημο παντού γύρω μας, σε όλους τους τομείς, που το έχουμε πολύ ανάγκη, έστω από μια κουβέντα, από ένα άρθρο, από μια πρόταση, από μια ιδέα. Όλα βοηθούν. Εμένα προσωπικά με βοηθάει πάρα πολύ αυτή εδώ η μία ώρα. Με βοηθάει που σκέφτομαι ότι είναι Παρασκευή, νομίζω όλους μας. Όσο κούραση και να υπάρχει μετά τη δουλειά, αποσυμπιέζεσαι έτσι εκφράζοντας κάποιες ιδέες, κάποιους προβληματισμούς, και αργότερα ίσως συζητώντας τους με άλλους ανθρώπους που παρακολούθησαν την εκπομπή. Είναι μια ευθύνη που έχεις, ξέρεις ότι πρέπει να είσαι εκεί στην ώρα σου. Είναι κάτι πολύ ωραίο, δημιουργικό. Οπότε νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να καταπιανόμαστε και με πράγματα που να μας γεμίζουν την καθημερινότητα, με κάτι που να είναι ευχάριστο, με κάτι που να το κάνουμε έτσι με ευχαρίστηση, να μας γεμίζει, να μας προσφέρει αυτό που είναι για τον καθένα σημαντικό. Για άλλον είναι η αποσυμπίεση, για άλλον είναι κάτι ευχάριστο που μπορεί να ακούσει. Ακόμη και η προσμονή για μία διαδικασία ή για ένα χόμπι είναι πολύ μεγάλο πράγμα τελικά, γιατί μπαίνει στη συνήθειά μας και κάπως καταγράφεται ως κάτι το ευχάριστο, ως κάτι που αξίζει να περιμένεις. Οπότε όλα αυτά συμβαίνουν καθώς ξέρω και σκέφτομαι ότι έρχομαι στο στούντιο. Οπότε να κάνουμε ένα μουσικό, όπως λέω, και να ξεκινήσουμε τα θέματα.
Και κάπως εδώ νομίζω πρέπει να το μειώσουμε λίγο το μουσικό κομμάτι. Ωραία, τελείωσε και αυτό. Και οπότε να ξεκινήσουμε μιλώντας για Black Friday. Αν και έλεγα να ξεκινήσουμε με θέματα ομορφιάς, νομίζω ότι ξεκινώντας από την Black Friday και τα do's and don'ts, θα πάμε λίγο μόδα και μετά θα πούμε για ομορφιά. Έτσι λοιπόν, do's and don'ts για τις αγορές σου από τις fashion experts. Για να δούμε. Ρούχα και αξεσουάρ που δεν θα αγόραζε ποτέ. Μια expert στην Black Friday. Την Black Friday μάλλον. Ακριβώς λίγο λοιπόν πριν ξεκινήσει η εορταστική περίοδος, έρχεται αυτή η ξεχωριστή μέρα, η Black Friday, η σημερινή Παρασκευή. Και λειτουργεί ως ευκαιρία να επενδύσεις σε basic κομμάτια της καρταρόμπας. Ωστόσο, λίγο πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, υπάρχουν κάποια πολύ χρήσιμα tips που χρειάζεται να γνωρίσεις ώστε να κάνεις τις πιο έξυπνες αγορές. Και να πούμε εδώ ότι η Black Friday δεν τελειώνει σήμερα. Ο απόϊχός της θα υπάρχει και την επόμενη εβδομάδα και αυτό το Σαββατοκύριακο φυσικά. Οπότε είμαστε στο θέμα. Ακριβώς λίγο πριν ξεκινήσει η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων, έρχεται μια πολύ ξεχωριστή ημέρα που αγαπούν όλες λοιπόν οι φασιονίστας. Είναι η Black Friday και θα ξεκινήσουμε από τα νέα στα κλασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας. Η περίοδος των εκπτώσεων είναι η ιδανική ευκαιρία για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη γκαρνταρόμπα, ένα ζευγάρι μπότες, ένα παλτό, ένα τζιμ παντελόνι στη γραμμή που ταιριάζει στη σιλουέτα μας. Δημιούργησε μια λίστα με όλα τα κομμάτια που λείπουν από τη συλλογή σου και επικεντρώσου σε αυτά ώστε να τα αποκτήσεις σε πιο friendly τιμές. Όχι στα κομμάτια άλλων εποχών. Αυτό σημαίνει πως στις σημερινές εκπτώσεις θα πρέπει να επικεντρωθείς στα χειμερινά ρούχα και αξεσουάρ, ακόμη και αν δεις ένα μπικίνι με φοβερή έκπτωση, οι fashion experts προτείνουν να το αγνοήσεις και να στρέψεις την προσοχή σου, είπαμε, στα ρούχα που θα χρειαστείς τη δεδομένη στιγμή. Ναι, να είσαι ιδιαίτερως προσεκτική με τα νούμερα. Αυτό το τύπο αφορά κυρίως το online shopping. Όταν κάνεις αγορές σου στα φυσικά καταστήματα, μπορείς να δοκιμάσεις κανονικά το εκάστοτε ρούχο. Τι συμβαίνει όμως με online shopping? Χρειάζεται να είσαι αρκετά προσεκτική ώστε να κάνεις σωστές αγορές και να μην χρειαστεί να τις επιστρέψεις στη συνέχεια. Αυτό που προτείνουν οι shopping experts είναι να ελέγξεις το size guide του εκάστοτε brand πριν ξεκινήσεις τις αγορές σου. Μέτρησε τις αναλογίες, σύγκρινε τις με το size guide και βρες ποιο είναι το κατάλληλο νούμερο για σένα ώστε να επιλέξεις σωστά τα κομμάτια που θα αποκτήσεις. Όντως είναι πολύ βοηθητικό αυτό. Με έχει εξυπηρετήσει και εμένα και πράγματι έχοντας καταχωρήσει το μέγεθό σου, ύστερα κάτω από κάθε ρούχο πια σου κοκκινίζει το πόσο ταιριαστό είναι ή δεν είναι στο μέγεθό σου το κάθε ρούχο. Οπότε, αν το κάνεις μια φορά, είσαι καλυμμένος για όλα τα brands. Στο ίδιο site πάντα μιλάμε. Είναι ένα από τα πιο συχνά λάθη. Το λάθος νούμερο, φυσικά. Όταν ξεκινήσεις να κάνεις τις αγορές σου, προσπαθείς να μείνεις μακριά από τα ρούχα που δεν είναι στο νούμερο που φοράς τη δεδομένη στιγμή, ακόμη και αν η προσφορά είναι μεγάλη. Ακόμη και αν σου αρέσει πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι, μην αγοράσεις κάτι για να το φορές όταν θα χάσεις κάποια κιλά. Προτίμησε ρούχα που σου ταιριάζουν και είναι στο νούμερό σου. Αυτές είναι οι πιο έξυπνες αγορές που μπορείς να κάνεις. Συνεχίζουμε εδώ με στυλιστικά έτσι tips. Αυτά τώρα έρχονται από το Los Angeles. Τελειώσαμε μετά των αγορών κατά την Black Friday. Και τι μας συμβουλεύει εδώ η fashion expert, μας λέει, είναι η Erin Walsh. Είναι μια οραματίστρια που έχει αξιοποιήσει την αγάπη της για τη μόδα και την έχει μετατρέψει σε τρόπο ζωής
και κανάλι για να αφηγηθεί κανείς την προσωπική του ιστορία με το να, να ντύνεται για το πώς αισθάνεται, αντλώντας από τις τάσεις και, και την παράδοση για να εξυψώσει τον εαυτό του με στυλ. Προσέγγιση έτσι λοιπόν στο χειμερινό ντύσιμο από τις καθημερινές μας εμφανίσεις μέχρι και τις γιορτές ενσαρκώνει επίσης αυτό το είδος. Αντί να ακολουθεί τις τάσεις ή τους προδοσιακούς κανόνες της μόδας, συμβουλεύει να επιλέγουμε με βάση το προσωπικό μας στυλ. Μελετήσαμε λοιπόν πώς ακριβώς ντύνει τις διάσημες πελάτησές της αυτούς τους μήνες και αποκωδικοποιήσαμε τα στυλιστικά tips που θέλει να περάσει μέσα από τα outfits. Για να δούμε στην επικεφαλίδα «Φόρα την παγέτα με τον τρόπο σου», πώς μπορούμε να το κάνουμε και πράξη, για να δούμε. Είναι επιτέλους η εποχή που μπορούμε να αγκαλιάσουμε τις λάμψεις, ξεκινώντας με ένα φόρα με παγέτες που θα μας βάλει αμέσως σε κατάσταση πάρτι. Για μια φρέσκια εκδοχή του Ultra Femme Steel, παραλείψτε γόβες ή πέδιλα με τακούνι στιλέτο και δοκιμάστε να το συνδυάσετε με μια πλατφόρμα, όντως είναι πολύ στη μόδα, έτσι ώστε να είναι πιο προσγειωμένο στο σήμερα. Έτσι έκαναν οι Walls ντύνοντας την Anne Hathaway με ένα μίνι φόρα με παγιέτες Βαλεντίνου με ουρανομίκης λουστρίνη πλατφόρμες που λειτουργήσαν ως τέλεια αντίθεση. Παρακάτω έχουμε το εξής. Γίνε η αίρια του corporate chic. Για να δούμε. Πίσω από το ανεπιτίδευτο corporate chic, εδώ της Halle Bieber έχουμε μία εικόνα, και της νέας τσεμονής με τα σακάκια, ναι, κρύβεται η Erin Walsh. Για ένα ψεγάδιο στο corporate chic επιμείνεται σε διαχρονικά κομμάτια με πολυτελείς λεπτομέρειες και δείχνεται πάντα επαγγελματίες. Εδώ βλέπω ότι κυκλοφορούν πολύ τα oversized σακάκια, με παντελόνια, έτσι υπάρχει μια μινιμαλιστική πινελιά στις εμφανίσεις. Ενώ για το υπέρτατο twist στην εμφάνιση, η Walsh εμφανώς προτείνει αντί για μια τυπική γόβα να επιλέξουμε ένα παπούτσι με κάποιο ιδιαίτερο τακούνι ή ένα απροσδόκητο διακοσμητικό στοιχείο, όπως εδώ στην εικόνα που μας δείχνουν. Είναι πολύ παραστατική αλήθεια. Έτσι λοιπόν μπορούμε να το υιοθετήσουμε αυτό το look από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να πάμε στο ανδρόγυνο look που είναι πάρα πολύ in. Γιατί Walsh η απόσταση από το απόλυτα θηλυκό στο ανδρόγυνο έχει εκμηδενιστεί. Και αυτό, γι' αυτό και έντυσε την κυρία Thompson εδώ με ένα oversized μαύρο κουστούμι, το οποίο απογειώνει το vinyl σουτιέν που φαίνεται από μέσα. Και όπως φαίνεται, η Walsh ορκίζεται στις πλατφόρμες και στις chunky σόλες που αποτελούν μία από τις πιο hot τάσεις αυτής της σεζόν. Ωραία στυλιστικά έτσι, tips. Αυτό το corporate chic όντως μας ταιριάζει, γιατί είμαστε όλη μέρα στη δουλειά, οπότε μετά δεν θέλουμε απαραίτητα να επιστρέψουμε για να αλλάξουμε, να χάσουμε χρόνο και να ξαναβγούμε. Αυτός έτσι είναι ένας ωραίος συνδυασμός. Δηλαδή να μπορείς να κυκλοφορείς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε σε διαφορετικές περιστάσεις να μπορεί να υποστηρίξεις το... Μάλλον το look να μπορεί να σε υποστηρίξει και εσύ να υποστηρίξεις το look. Οπότε νομίζω ότι στο κομμάτι της μόδας υπήρχαν πάρα πολλά δρόμενα το προηγούμενο διάστημα, επιδείξεις και τα λοιπά, αλλά θα επικεντρωθούμε στο από εδώ και μπρος, τι έχουμε να δούμε. Βάζουμε ένα μουσικό και επιστρέφουμε με ομορφιά. We'll be right back.
Και οπότε να συνεχίσουμε με αυτό που λέγαμε. Να πάμε λοιπόν στο κομμάτι της ομορφιάς. Και προτού διαβάσω ένα πιο εξειδικευμένο άρθρο, μου άρεσε αυτή η επικεφαλίδα. Τη βρήκα. Προς τα πού οδεύει η ομορφιά το 2020, μας ρωτάει εδώ, αναρωτιέται μάλλον εδώ στο άρθρο ο συντάκτης. Προς τα πού οδεύει. Για να δούμε προς τα πού οδεύει. Τα 6 beauty trends που προβλέπεται να κυριαρχήσουν στη βιομηχανία της ομορφιάς το 2022-2023 με γνώμονα το self-care και το sustainability. Για να δούμε τι μας λέει εδώ. Ξεκινάει βέβαια έτσι πιο επιγραμματικά. Το κοινό σημείο βέβαια σε όλα αυτά που θα μας πει παρακάτω είναι προσοχή προς τον εαυτό μας, καθώς και αποδοχή της διαφορετικότητάς μας, αλλά και φροντίδα του περιβάλλοντος. Και ξεκινάει με το πρώτο βήμα που μας λέει ότι τι πρέπει να κάνουμε να περιορίσουμε κάπως τον καταναλωτισμό. Δηλαδή, τι λέει, ότι ο υπερκαταναλωτισμός δεν είναι πλέον στη μόδα. Τουλάχιστον με τον τρόπο που το γνωρίζαμε εμείς και το γνώριζαν και οι γονείς μας. Μια άποψη που η πανδημία ήρθε να επισφραγίσει ακόμη περισσότερο, αφού κατά τη διάρκεια της συνειδητοποιήσαμε και ακόμη βέβαια συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικές είναι άλλες αξίες όπως αυτές της αγάπης, της χαράς, της υγείας, της τροφικότητας που δεν έχουν να κάνουν με τα υλικά αγαθά. Ως εκ τούτου, ο καταναλωτής κάνει πιο συνετές αγορές, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις θα προμηθευτεί αυτά ακριβώς που χρειάζεται. Κάτι που ισχύει και στον χώρο των καλλιτικών, των πολυχρηστικών προϊόντων κτλ. Μήπως εκεί οφείλεται το γεγονός ότι αυτή την Black Friday τα πράγματα ήταν λιγάκι πιο πεσμένα, τουλάχιστον από απόψη κίνησης. Το δεύτερο σημείο είναι το maximalism vs minimalism στο μακιγιάζ. Ύστερα από σχεδόν 2 χρόνια, όπου οι περισσότερες από εμάς πέρασαν κλεισμένες στο σπίτι, ήταν 3 σχεδόν. Οπότε κυριάρχησε αυτό το στυλ το πιο απλό και γενικώς κυριαρχεί αυτό το να μην το παρακάνουμε πολύ με τα έντονα χρώματα. Ναι, less is more στα προϊόντα. Αυτό είναι αλήθεια, αυτή είναι η τάση. Θέλει, λέει, το επόμενο σχόλιο εδώ μας μιλάει για το εξής, ότι πλέον η τάση θέλει να αποδεχόμαστε τα σημάδια αυτά που δείχνουν ότι έχουμε καταφέρει να φτάσουμε αισίως σε μια ηλικία, ότι έχουμε περάσει μια καλή και χαρούμενη ζωή και να μην προσπαθούμε να τα κρύψουμε πάση θυσία. Αυτό το χωρίς ηλικία που λέμε, για να μην χρησιμοποιούμε συνεχώς όρους στα αγγλικά. Απέναντίας δείχνουμε ότι είμαστε όσο νιώθουμε, αφού η έννοια του χρόνου έχει πάψει να υφίσταται και οι ηλικίες δεν υπάρχουν. Όλες οι κρέμες και οι τεχνικές αντιγύρανσης που η κάθε μία έχει δικαίωμα να εφαρμόζει όπως θέλει, έχουν πλέον ως στόχο να μας βοηθούν να μεγαλώνουμε όμορφα και όχι να κρύβουμε απαραίτητος τα χρόνια μας. Another era hairstyles plus low maintenance, ό,τι υπόθηκε παραπάνω για το μακιγιάζ στην καραντίνα που ζήσαμε προηγουμένως, ισχύει και για τα μαλλιά. Ο εγκλεισμός στα σπίτια που μας έκανε να παραμελήσουμε τη φροντίδα τους, κυρίως γιατί τα κομμωτήρια παρέμεναν κλειστά κτλ. Η συγκεκριμένη συνθήκη οδήγησε πολλές να αναθεωρήσουν και να σκεφτούν πόσο βολικό και ευέλικτο είναι τα low maintenance κουρέματα και χτενίσματα. Εκείνα δηλαδή που δεν χρειάζεται να αφιερώσει πολύ χρόνο για να τα διατηρήσεις. Εξού και ήλθαν στην επιφάνεια hair trends όπως οι πλαϊνές αφέλειες ή τα πολύ μακριά μαλλιά με layers, τάσεις που δεν πρόκειται να μας αφήσουν σύντομα. Επιπλέον είναι στο λαγικία για παλαιότερες δεκαετίες καλά κρατή με στυλ μαλλιών από 70s, 80s, 90s να έρχονται δρυμύτερα στο προσκήνιο. Πάμε στο επόμενο. Clean beauty. Το sustainability και η φροντίδα του περιβάλλοντος δεν γίνονται να μην επηρεάσει
και μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες του κόσμου, αυτή είναι της ομορφιάς. Πλέον οι εταιρείες σεβόμενες στο περιβάλλον και την αυξανόμενη ανάγκη του κοινού για πιο βιώσιμες πρακτικές επαναλανσάρουν αλλά και δημιουργούν προϊόντα που είναι clean. Τι σημαίνει αυτό? Είτε ότι περιέχουν βιοδιασπόμενα συστατικά ή φυσικά συστατικά σε μεγάλο ποσοστό των συνθέσεών τους, έως και 98%, είτε ότι οι συσκευασίες είναι ανακυκλωμένες και ανακυκλώσιμες, είτε ότι οι συνθέσεις τους είναι φιλικές προς τους ωκεανούς, ότι τα μπουκάλια μπορούν να ξαναχρησιμοποιούν. Υπάρχει τέτοιο παράδειγμα όπως είναι το άρωμα, το My Way του Armani, έχει τέτοιο μπουκάλι. Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές θέλουν μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το προϊόν, μάλλον ως προς το ποιόν του προϊόντος που αγοράζουν και στηρίζουν με γνώμονα κυρίως την προστασία του περιβάλλοντος. Επόμενο, anti-stress care, άλλη μια νέα τάση που προβλέπεται να επικρατήσει όχι μόνο τη χρονιά που έρχεται, αλλά και να λάβει τεράστιες διαστάσεις τα επόμενα χρόνια. Τα προϊόντα που εφαρμόζουμε στο πρόσωπο, στο σώμα και στα μαλλιά οφείλουν πλέον να στοχεύουν στα προβλήματα που αφήνει το δέρμα μας. Χρόνιο στρες, από το οποίο υποφέρουμε σχεδόν όλοι. Προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει από ξηροδερμία, ξεφλούδισμα και ερυθρότητα μέχρι ακμή, έξεμα, εξανθήματα και διάφορες άλλες δερματοπάθειες. Φυσικά, η πρόωρη γύρανση, η λέπτυση του δέρματος, η αφυδάτωση, η εμφάνιση λεπτών γραμμών μπορεί να οφείλονται και στο στρες, αφού έχει αποδειχθεί ότι αυτό επιταχύνει τη γύρανση των κυττάρων. Τα καλλυντικά, λοιπόν, έχουν ως στόχο να απαλύνουν αυτές τις συνέπειες, αλλά και να, με κάποιον τρόπο να μας χαλαρώσουν ψυχείτε και σώματι από το άγχος της καθημερινότητας. Και όχι μια μέρα σε σπα, μια περιποίηση προσώπου ή ένα μανικιούρ δεν είναι ματαιόδοξες συνήθειες που μπορεί να σε κάνουν να νιώσεις ενοχές. Είναι διαδικασίες που έχουν επίσης ως στόχο να σε κάνουν να νιώσεις όμορφη εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Να πάμε τώρα που το είπαμε έτσι για ένα μασάζ, για ένα σπα, να περιποιηθούμε λίγο τον εαυτό μας. Αυτό λείπει. Νομίζω ο χρόνος για τον εαυτό μας, πολλές φορές όταν τον καταναλώνουμε για μας, αισθανόμαστε ενοχές. Έχει δίκιο σε αυτό το άρθρο. Τι άλλο να πούμε για ομορφιά? Για να δούμε. Τι άλλο καλό έχουμε εδώ επιλέξει? Α! Ένα το οποίο μπορούμε να το κατατάξουμε όχι μόνο στην ομορφιά, αλλά νομίζω και στο κομμάτι του ευζήν. Κρύο βάζει σε ζεστό νερό. Ποιο να χρησιμοποιείτε στη ρουτίνα ομορφιάς και στο ντουζ? Και γιατί? Ενώ πολλές φορές οι κανόνες στην ομορφιά δεν ακολουθούνται, η ζωή είναι πολύ μικρή για να πηγαίνουμε by the book. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να παραμένουμε πιστοί και ανάμεσα σε αυτές είναι και η χρήση κρύου και ζεστού νερού. Αν θέλετε να πάτε ένα επίπεδο παραπάνω τη ρουτίνα ομορφιάς και την περιποίηση του σώματός σας, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής. Κρύο νερό. Για να δούμε τα πλεονεκτήματα. Έχετε σακούλες κάτω από τα μάτια σας? Αυτή είναι μια περίπτωση που πρέπει να προτιμάτε κρύο νερό. Το πλύσιμο του προσώπου σας με δροσερό νερό μπορεί να λειτουργήσει σαν στυπτικό και να κάνει το δέρμα σας προσωρινά να συστέλλεται και να συσφίγγει, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του πρηξίματος. Το κρύο νερό μπορεί επίσης να κλείσει τους πόρους σας, γεγονός που κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο ομοιόμορφο. Έτσι, αν ξυπνήσετε και οι σακούλες είναι κάπως έντονες, ρίξτε λίγο δροσερό νερό στο πρόσωπό σας. Τώρα για να δούμε για το σώμα. Εάν μπορείτε να ξεπεράσετε την αρχική δυσφορία, το να κάνετε ένα κρύο ντους μπορεί να έχει μια σειρά από ωφέλη για το σώμα και το δέρμα σας. Αυτά περιλαμβάνουν την ανακούφιση του δέρματος από φαγούρα, το διαρκετικό πρωινό ξύπνημα, την αύξηση της κυκλοφορίας, την καύση λίπους, γιατί το σώμα καταβάλει πιο έντονη προσπάθεια να διατηρήσει την κανονική θερμοκρασία του, τη μείωση του μυϊκού πόνου μετά από μια προπόνηση και το δώρο στα μαλλιά σας, μια υγιή λάμψη. Ζεστό νερό. Για να δούμε τα πλεονεκτήματα στο κομμάτι της ομορφιάς. Όσον αφορά το πλύσιμο του προσώπου σας, η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας συνιστά τη χρήση χλιαρού νερού.
Τα περισσότερα προϊόντα καθαρισμού προσώπου έχουν σχεδιαστεί για να αποδίδουν καλύτερα με χλιαρό νερό και όχι με κρύο ή ζεστό, έτσι ώστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιείτε, διατηρώντας τη θερμοκρασία του νερού σε ήπια επίπεδα. Ωφέλη σώματος. Η κατανάλωση ζεστού νερού κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει μια σειρά από ωφέλη που δεν θα έχετε με παγωμένο νερό για αρχή. Το ζεστό νερό μπορεί να βοηθήσει στη διάσπαση της τροφής στο στομάχι σας, κάτι που διευκολύνει την πέψη και μπορεί επίσης να βελτιώσει τις κινήσεις του εντέρου και να ανακουφίσει τη δυσκυλιότητα. Άλλα προνόμια της επιλογής του ζεστού νερού περιλαμβάνουν την απώλεια βάρους. Το ζεστό νερό αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματός σας και με τη σειρά του αυξάνει το μεταβολικό ρυθμό του, τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και την αποβολή των τοξινών που μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη γύρανση. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις τροφές που πρέπει να καταναλώνουμε για να έχουμε πάντα υπέροχο δέρμα. Και εδώ μας προτείνει τα παρακάτω και διατροφολόγος, ο οποίος απαντά εδώ και στις ερωτήσεις. Λάμψη εκ των έσω. Μπορεί για κάποιους να ακούγεται υπερβολικό, όμως ισχύει 100%. Λέει λοιπόν ο διατροφολόγος ότι από προσωπική άποψη θυμάται ακόμη... κάποιον να του λέει ότι το δέρμα του θα αλλάξει και θα γίνει πιο λαμπερό και σίγουρα θα είναι απόλυτα υγιές αν προσέξει τι τρώει και αποφεύγει λιπαρά και αλκοόλ. Αυτή λοιπόν τη διατροφολόγο την συναντήσαμε και μας απαντά. Την λένε Αγγελική Αλεξιάδου, για να δούμε. Τοποθετείται σχετικά με αυτό, μας εξηγεί πώς ακολουθώντας μια ισοπεριοποιημένη διατροφή στοχεύουμε παράλληλα σε ένα υγιές και απόλυτα λαμπερό δέρμα. Βάζοντας την αποτοξίνωση λοιπόν στο πρόγραμμά μας ή στο πρόγραμμα μάλλον του εντέρου μας, αρχικά το σώμα μας ξυπνά, το δέρμα μας λάμπει ενώ η ενέργειά μας εκτοξεύεται. Το έντερο λέγεται πως είναι ο δεύτερος εγκέφαλος, συνεπώς η λειτουργία του καθορίζει μια πληθώρα οργανικών και ψυχολογικών παραγόντων. Αυτός ο σύνθετος ρόλος που οδηγεί στην συσσόρευση πολλών τοξινών, πετυχαίνοντας λοιπόν αποτοξίνωση του εντέρου, έχουμε θετικό αντίκτυπο και στο υπόλοιπο σώμα. Για να δούμε πώς πρέπει να προσέξουμε και πόσο τη διατροφή μας. Προσέχουμε πάντα την πρόσληψη όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για να καλύψουμε τις ανάγκες του σώματός μας και να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του και έπειτα την ποιότητα της τροφής. Φροντίζουμε για ποικιλία φρούτων και λαχανικών, ενώ επιλέγουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Εμπλουτίζουμε το διαιτολόγιο μας με σπόρους, ξηρούς καρπούς και όσπρια, ενώ δεν παραλείπουμε τα θαλασσινά και τη ζωική πρωτεΐνη χαμηλού λίπους. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε τον σκοπό μας, να περιορίσουμε στο ελάχιστο τη ζάχαρη, το αλκοόλ, την καφεΐνη, τα τεχνητά γλυκαντικά, το κόκκινο κρέας και τα τηγανιτά. Από όλα αυτά, νομίζω η καφεΐνη είναι αυτή που φαντάζει ότι είναι δύσκολο να περιοριστεί και εντάξει, το κόκκινο κρέας πόσο συχνά το τρώμε. Αναλόγως βέβαια και τα γούστα θα μου πείτε. Έπειτα πρέπει να φροντίσουμε για τη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού, τη σωματική του δραστηριότητα και τη λήψη προβιωτικών. Τι είναι τα προβιωτικά? Είναι μικροοργανισμοί οι οποίοι υπάρχουν φυσιολογικά στη χλωρίδα του εντέρου μας και διατηρούν την ισορροπία και τη σωστή λειτουργία του. Συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Ενισχύοντας την αποτοξίνωση του εντέρου. Είναι ευεργετικά γιατί επαναφέρουν την εντερική μικροχλωρίδα, να ακουφίζουν από τις συνήθεις πεπτικές διαταραχές του εντέρου, ενώ διευκολύνουν την απορρόφηση των βιταμινών και των θρεπτικών συστατικών που λαμβάνουμε από τις τροφές. Πολλές φορές όμως η πρόληψη και η φροντίδα του εντέρου δεν είναι αρκετή. Το στρες και η περιβαλλοντική ρήπανση είναι τόσο έντονα στην καθημερινότητά μας, που
διαταράσσουν την υγεία του εντέρου και ολόκληρου του πεπτικού συστήματος. Έτσι μπορεί το έντερο να κρούει τον κόδωνο του κινδύνου, άλλοτε σιωπηλά, άλλοτε ηχηρά. Σίγουρα όμως, όταν υπάρχει πρόβλημα στον οργανισμό, η απάντηση είναι σε αυτό. Και αυτό θα το ελέγξουμε μέσω του εντερικού μικροβιώματος. Μία εξέταση που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα, με δείγμα που μπορείτε να πάρετε στο χώρο σας και να έχουμε μία χαρτογραφημένη εικόνα για την εντερική κατάσταση του οργανισμού μας και στοχευμένους, εξατομικευμένους τρόπους να την διαχειριστούμε και να τη βελτιώσουμε. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι σχεδόν το 90% της σεροτονίνης, ορμόνη της ευτυχίας, παράγεται στο έντερο. Συνεπώς, υγιές έντερο σημαίνει λάμψη, ευτυχία και ευεξία. Ας μην το αμελούμε λοιπόν. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό το άρθρο. Τι μάθαμε, ότι το έντερο λέγεται αλλιώς και δεύτερος εγκέφαλος. Και τι άλλο, το ωραίο αυτό που είπε, ότι η σεροτονίνη παράγεται στο έντερο. Μάλιστα. Οπότε συνεχίζουμε αμέσως μετά. Και να συνεχίσουμε με θέμα επίκαιρο. Είπαμε κιόλας ότι σήμερα είναι και η μέρα κατά της, μάλλον κατά της βίας κατά των γυναικών. Και να διαβάσουμε ένα άρθρο σχετικά με αυτό. Όχι μόνο με αυτό, αλλά θα το βρω τώρα αμέσως. Να το δούμε. Για να δούμε. Okay.
το υπογράφει και ψυχίατρος το συγκεκριμένο. Το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα βρίσκεται η βία για τον λόγο ότι πολύ σοφά τα θύματα ξεκίνησαν να σπάνε τη σιωπή τους. Πρόκειται για ένα διαχρονικό και πολυπρόσωπο φαινόμενο που στην πραγματικότητα δεν έπαψε ποτέ να είναι επίκαιρο. Μπορεί να συμβαίνει στον καθένα, συμβαίνει μέσα σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οικογενειακές, επαγγελματικές, φιλικές και ερωτικές. Αλλά μπορεί να διαπραχθεί και από τους ξένους και αφορά όλες τις ηλικίες και όλα τα κοινωνικά στρώματα. Τι είναι η βία και γιατί συμβαίνει? Βία είναι κάθε συμπεριφορά που ως σκοπό έχει να εξαναγκάσει, να κυριαρχήσει, να πληγώσει και να απομονώσει ένα άτομο. Είναι κάθε μορφή εξουσίας που επιβάλλεται με σκοπό να διατηρήσει την κυριαρχία και τον έλεγχο, τόσο της σχέσης όσο και της συμπεριφοράς του θύματος. Η βία ορίζεται ως η εσκεμμένη, πραγματική ή απειλούμενη χρήση εξουσίας και σωματικής δύναμης που έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό, την ψυχολογική και σωματική βλάβη, την κακή ανάπτυξη, τη στέρηση ή ακόμη και το θάνατο. Η βία ασκείται κυρίως για την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση της εξουσίας και του ελέγχου των θυμάτων. Και συχνά υποδηλώνει μια ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ θήτη και θύματος. Χθες παρακολούθησα, μάλλον προχθές, μια εκπομπή σε κάποιο κρατικό κανάλι, νομίζω ήταν, αργά το βράδυ, όπου μιλούσε ένας ψυχίατρος και έλεγε, το θυμήθηκα τώρα διαβάζοντας το άρθρο, και έλεγε ότι για αυτούς που προκαλούν όλο αυτό το κακό ασκώντας βία, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λέξη θήτης. Δεν είναι θήτες, είναι αυτοί που κάνουν, που διαπράττουν λοιπόν αυτή την πράξη. Είναι ο δράστης στην ουσία. Έτσι έλεγε, ότι δεν είναι σωστός ο χαρακτηρισμός θήτης. Πρόκειται για μια τραυματική λοιπόν εμπειρία, όπου και με όποια μορφή και να εκφραστεί, που αφήνει πίσω της έντονα ψυχικά τραύματα. Η επούλωση των ψυχικών τραυμάτων χρειάζεται χρόνο. Οι άμεσες αντιδράσεις του θύματος συχνά περιλαμβάνουν το σοκ, τον φόβο, τη δυσπιστία, την ενοχή και τη δυσφορία. Οι επιπτώσεις της συχνά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το άγχος, τη θλίψη, την απομόνωση, την κατάθλιψη, το μετατραυματικό στρες, την ανασφάλεια και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επίσης, η βία μπορεί να επηρεάσει τραυματικά την προσωπικότητα του θύματος και την συναισθηματική και ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και ορίμανση. Συχνά είναι πιθανό, ως αποτέλεσμα του τραυματικού γεγονότος της βίας, οι γνωστικές λειτουργίες του θύματος να διαταράσσονται, δηλαδή μπορεί το άτομο να έχει αποδιοργανωμένη σκέψη και μνήμη και μειωμένη συγκέντρωση. Επιπλέον, τα άτομα που έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας συχνά αναφέρουν διαταραχές στον ύπνο και στις διατροφικές συνήθειες, καθώς και διάφορα σωματικά συμπτώματα, αφού μπορεί να σωματοποιήσουν όλα τα έντονα συναισθήματα που βιώσαν. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που θύματα βίας στράφηκαν στην κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών, έτσι ώστε να διαχειριστούν το ψυχικό βάρος ή κατέληξαν στην αυτοκτονία ως έσχατη λύση προκειμένου να ξεφύγουν από την κατάσταση και την ψυχική δυσφορία που βίωναν. Επομένως, βία είναι και κάθε συμπεριφορά που αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση του ελέγχου, δημιουργώντας σωματικό ή ψυχικό πόνο, και μπορεί να συμβεί στον καθένα. Εκφράζεται με πολλούς τρόπους και αποτελεί την παραβίαση των δικαιωμάτων του θύματος. Ποιες είναι οι μορφές της βίας τώρα? Παρότι οι πλέον γνωστές μορφές βίας είναι η σωματική, η σεξουαλική, η βία δεν είναι μόνο σωματικής και σεξουαλικής φύσεως. Υφίσταται με πολλά πρόσωπα. Οι αναγνωρισμένες μορφές βίας είναι η σωματική βία, η σεξουαλική βία, η ελεκτική βία, η ψυχολογική βία, η πολιτιστική βία και πνευματική βία, η χρηματοοικονομική βία, η παραμέληση. Η σωματική βία έχει ως σκοπό την υποταγή του θύματος, πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές μορφές και εκφράζεται είτε ως ένοπλη είτε ως άοπλη σωματική βία
μικρής, μεσαίας ή μεγάλης έντασης. Έχει ως αποτέλεσμα τον πόνο και τον εξευτελισμό και μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ακόμη και για τη ζωή του θύματος. Οι επιπτώσεις της σωματικής βίας εκτός από τα εμφανή σημάδια είναι και ψυχοσυναισθηματικής φύσεως. Η σωματική βία επιβαρύνει σοβαρά την ψυχική υγεία του ατόμου και κύρια συμπτώματα. Πολλές φορές να είναι ο φόβος, με κύρια συμπτώματα να είναι πολλές φορές ο φόβος, το άγχος, η θλίψη, η ανασφάλεια, η δυσφορία, η απομόνωση, η κατάθλιψη, το μετατραυματικό στρες και οι δυσκολίες στη διατροφή, στον ύπνο και στην καθημερινότητα. Η σεξουαλική βία είναι η επιβολή της σεξουαλικής πράξης ή κάποιων σεξουαλικών συμπεριφορών που πραγματοποιούνται ενάντια στη θέληση του θύματος. Διαπράτεται όταν ένα άτομο αναγκάζεται και συμμετέχει χωρίς τη συγκατάθεσή του σε οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα. Και τα μακροπρόθεσμα συμπτώματα της σεξουαλικής βίας συχνά συμπεριλαμβάνουν άγχος, φόβο και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Λεκτική βία. Συχνά θεωρείται ότι η λεκτική βία συμβαίνει μόνο μεταξύ ερωτικών συντρόφων ή μια σχέση γονέα-παιδιού. Όμως στην πραγματικότητα μπορεί επίσης να συμβεί σε άλλες οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και στην εργασία. Η λεκτική βία είναι η χρήση του προφορικού ή του γραπτού λόγου για τη χειραγώγηση και τον έλεγχο ενός ατόμου. Υφίσταται όταν κάποιος χρησιμοποιεί λέξεις για να χειραγωγήσει, να υποτιμήσει, να τρομάξει, να προσβάλλει, να υποτάξει, να ταπεινώσει ή να γελιοποιήσει ή να ελέγξει το άτομο. Συχνά θεωρείται, αυτό το είπαμε, αυτό που δεν είπαμε είναι ότι η λεκτική κακοποίηση δεν αφήνει απτά σημάδια, ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων συχνά έχει τις ενοχές, τη θλίψη, την κατάθλιψη, το άγχος και την απομόνωση. Ψυχολογική βία αποτελείται από τη χρήση απειλής που έχει ως σκοπό την πρόκληση φόβου. Κύριος στόχος του θήτη που ασκεί ψυχολογική βία είναι η απόκτηση του ελέγχου του θύματος. Είναι μια ύπουλη μορφή βίας και γεμίζει το θύμα με ενοχές. Ως ψυχολογική βία μπορεί να θεωρηθεί η χειραγώγηση και η πίεση ενός ατόμου να κάνει κάτι που δεν θέλει. Επομένως, κάθε συμπεριφορά που βλάπτει τη συναισθηματική και την ψυχολογική ακεραιότητα ενός ατόμου χωρίς απαραίτητα να εμπλέκεται η άσκηση σωματικής βίας θεωρείται ψυχολογική βία. Πρόκειται επίσης για τη συστηματική υποτίμηση του ατόμου και της ψυχοσυναισθηματικής του κατάστασης. Στόχος του θήτη είναι να ελέγξει, να απαξιώσει, να εκφοβήσει, να απομονώσει και να τιμωρήσει το άτομο. Ο θήτης χρησιμοποιεί ως κύρια μέσα το φόβο, την υποτίμηση, την ταπείνωση και οι επιπτώσεις στο άτομο είναι ψυχοσυναισθηματικές. Όπως η λεκτική βία, έτσι και η ψυχολογική δεν αφήνει απτά σημάδια. Είναι ύπουλη και απίστευτα καταστροφική για την ψυχική υγεία. Οι επιπτώσεις της ψυχολογικής βίας στο θύμα συχνά είναι η θλίψη, οι ενοχές, η δυσπιστία, η απομόνωση, η κατάθλιψη, το άγχος, η ανασφάλεια, καθώς και η σωματοποίηση των δυσφορικών συναισθημάτων. Το άτομο που έχει υποστεί αυτή τη μορφή βίας μπορεί να αγχώνεται κάθε φορά που ο θήτης του πλησιάζει, η καχυποψία του και για άλλους να αυξάνεται, να αποσύρεται εντελώς και να χάνει το ενδιαφέρον του τόσο για άλλους όσο και για τον ίδιο τον εαυτό. Πολιτιστική και πνευματική βία. Η πολιτιστική και η πνευματική βία αφορούν στον ψυχικό τραυματισμό που έρχεται ως αποτέλεσμα πρακτικών που αποτελούν μέρος του πολιτισμού, της κουλτούρας, της θρησκείας ή της παράδοσης του ατόμου. Συνδέονται με μορφές βίας όπως ο ρατσισμός, η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως σκοπό έχουν τη χειραγώγηση, την εκμετάλλευση, τον έλεγχο και την κυριαρχία του ατόμου και συναντώνται καθημερινά στην κοινωνία. Σε αυτή τη μορφή βίας, πτυχές του πολιτισμού όπως η ιδεολογία, τα στερεότυπα και η γλώσσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δικαιολογήσουν ή να νομιμοποιήσουν τη βία που ασκείται στο άτομο. Η επιπτώσεις της πολιτιστικής και πνευματικής βίας στο άτομο συχνά είναι η απόσυρση, η απομόνωση, η θλίψη, το άγχος, καθώς το άτομο μπορεί να νιώσει μεγάλη μοναξιά, διαφορετικότητα και έντονη ψυχική δυσφορία. Και αυτές οι μορφές βίας μπορούν να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση του ατόμου, δημιουργώντας έντονα αισθήματα ενοχής. Πάμε στη χρηματοοικονομική βία. Η χρηματοοικονομική βία αφορά στον έλεγχο ή και την κατάχρηση των οικονομικών πόρων ενός ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του. Αυτή η μορφή βίας αφορά τον οικονομικό έλεγχο και είναι ποικιλόμορφη. Για παράδειγμα, ένας θήτης μπορεί
να πείσει το θύμα να διαχειριστεί με κάποιον τρόπο τα χρήματά του, υποθηκεύοντας την περιουσία του, αλλά και μπορεί και να ελέγχει ή να παρακρατεί τις καταθέσεις της πράξης του. Οι επιπτώσεις λοιπόν αυτής της μορφής της βίας στο άτομο μπορεί να περιλαμβάνουν την αίσθηση εξάρτησης πλέον από το θήτη, καθώς μπορεί να χάνεται η οικονομική ανεξαρτησία του ατόμου. Επιπλέον το άτομο μεταξύ άλλων συχνά αισθάνεται μεγάλη ψυχοσυναισθηματική πίεση, ανασφάλεια, άγχος, θλίψη και δυσφορία. Και πάμε. Παραμέληση στέρηση. Είναι ως μορφή βίας, αφορά στην ελλειπή ή πλήρη απουσία της φροντίδας από κάποιον που έχει την ευθύνη να την παρέχει. Αναφέρεται στην αδυναμία ενός προσώπου φροντίδας να παρέχει την κάλυψη των βασικών φυσικών και ιατρικών αναγκών ενός εξαρτώμενου προσώπου. Πρόκειται για συναισθηματική ή και πρακτική στέρηση ή και εγκατάλειψη. Αν και αφορά κυρίως τα παιδιά, μπορεί να συμβεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η κακοποίηση μπορεί να συνυπάρχει με την παραμέληση ή δηλώνει την απουσία κάθε συναισθηματικής υποστήριξης και κάλυψης των βασικών αναγκών επιβίωσης. Δηλαδή, τόσο οι βασικές ανάγκες επιβίωσης, όσο και οι ανάγκες συναισθηματικής εγκύτητας, ασφάλειας, εποπτείας και τρυφερότητας στερούνται πλήρως από το άτομο. Η επιπτώσεις της παραμέλησης είναι σαφώς μεγάλης ψυχοσυναισθηματικής και αναπτυξιακής φύσεως. Το άτομο που έχει υποστεί παραμέληση συχνά εμφανίζει συμπτώματα ανασφάλειας, συναισθηματικής αστάθειας και δυσφορίας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος, θλίψη και ενοχές, εκτός από τις δυσκολίες στον ύπνο και στη διατροφή που μπορεί να έχει ως άτομο. Να έχει το άτομο ως αποτέλεσμα της παραμέλησης μπορεί να επηρεαστεί τραυματικά η προσωπικότητά του και η συναισθηματική και ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και ορίμανση. Τα ψυχικά σημάδια που αφήνει η παραμέληση, ειδικά σε νεαρές ηλικίες, επιδρούν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και στη στάση ζωής του θύματος απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Η βία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτό. Και γι' αυτό χρειάζεται να μιλήσουμε όλοι. Να μιλήσουμε όχι μόνο με τα θύματα, αλλά και όλοι οι άνθρωποι. Επομένως, χρειάζεται συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της, καλύπτοντας τη βία ή συσσωπαίνοντας, η αλυσίδα της μεγαλώνει, έχοντας δυσάρεστες συνέπειες. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε όλη τη φωνή μας για να σπάει η αλυσίδα της βίας. Μην ξεχνάμε ότι οπουδήποτε και αν εκδηλωθεί, επηρεάζει και την κοινωνία. Επομένως, δεν αποτελεί μόνο προσωπική υπόθεση του θύματος, αλλά και κοινωνικό πρόβλημα που μας αφορά όλους. Ας επιλέξουμε και ας διαμορφώσουμε τον κόσμο που θέλουμε να ζούμε. Ας αποκτήσουμε όλη φωνή απέναντι σε αυτό το φαινόμενο για να εξαφανιστεί κάθε είδους βίας. Πραγματικά ένα πολύ ωραίο άρθρο που βάζει τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Γιατί αυτές οι μορφές βίας λοιπόν που μόλις τώρα διαβάσαμε αφήνουν σημάδια έντονα, σημάδια τα οποία θέλουν πολύ μεγάλο κόπο για να επουλωθούν, σημάδια τα οποία τραυματίζουν και ακροτηριάζουν πολλές φορές τα άτομα που τη βιώνουν, είτε συναισθηματικά είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Οπότε πραγματικά μόνο με ανοιχτό διάλογο, μόνο με το ξανά, μάλλον επανερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη σεζόν στην εκπομπή, να δίνουμε το χέρι μας, να δίνουμε ένα χέρι βοήθειας σε όποιον το χρειαστεί. Και αυτός λοιπόν που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, γιατί όλοι μας μπορεί να βρεθούμε, πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι πάντοτε υπάρχει αυτό το χέρι και έξω που μας περιμένει για να μας βοηθήσει, αρκεί και εμείς να απλώσουμε το δικό μας χέρι όταν έχουμε ανάγκη. Και είπαμε ότι θα κλείνουμε κάθε φορά με κάτι αισιόδοξο. Και τι κρατήσαμε τώρα ως αισιόδοξο για το τέλος. Για το τέλος ως αισιόδοξο, για να δούμε, κάπου το είχα βρει και μου άρεσε. Και ήταν το εξής, ήταν έτσι μια σελίδα από ένα βιβλίο, το οποίο έλεγε, μόνο όταν συνειδητοποιήσεις ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, αρχίζεις να εκτιμάς τα πάντα. Η ευγνωμοσύνη είναι το καλύτερο φάρμακο. Και πώς ορίζεται η ευγνωμοσύνη? Ευγνωμοσύνη είναι η αναγνώριση του καλού. Και όπως λέει και ο Eckhart Tolle, η αναγνώριση του καλού είναι η πηγή κάθε αυθονίας. Και πραγματικά, αν σκεφτούμε ότι
όπου μιλάμε, σε όποιον και να απευθυνθούμε, πάντοτε καταλήγουμε να συζητάμε για ένα πρόβλημα. Λες και πραγματικά υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία εναντίον του καλού. Όλοι είναι σκυθροποί, όλοι είναι βουτυγμένοι στον αρνητισμό, όλοι χρησιμοποιούν φράσεις ότι δεν ακούσαμε πουθενά τελευταία κανένα καλό, όλοι περιμένουν ότι κάτι κακό θα συμβεί, όλη η ορολογία που χρησιμοποιούμε τέλος πάντων είναι βουτυγμένη στον αρνητισμό. Οπότε η ευγνωμοσύνη δεν είναι μόνο η σημαντικότερη αξία, αλλά και η μητέρα των υπολείπων. Οπότε ας κλείσουμε με αυτό. Είναι κάτι πολύ αισιόδοξο, κάτι πολύ θετικό, κάτι που μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει στην πορεία της ζωής μας, αν το φέρνουμε μπροστά μας και σαν σκέψη και το υλοποιούμε κιόλας. Οπότε ας κλείσουμε με αυτό, με την ευγνωμοσύνη, ότι η ευγνωμοσύνη δεν είναι μόνο σημαντική αξία, αλλά και η μητέρα των υπολείπων. Οπότε κλείνοντας έτσι αισιόδοξα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Πάλι την ίδια ώρα. 9.30 με 10.30. Τώρα ας κάνουμε ό,τι ευχαριστεί τον καθένα το βράδυ της Παρασκευής. Και να έρθουμε ανανεωμένοι την επόμενη εβδομάδα να τα ξαναπούμε. Καληνύχτα.